Εκτός ψηφοδελτίων τίθενται γυναίκες σε πολλά κόμματα καθώς τοποθετούν άλλους πιο ισχυρούς ή ικανούς. Αυτό καταγγέλει η Δημοτική Ισότητα Φίλων Αλεξανδρούπολης, εκφράζοντας την αντίδρασή της στην εργαλειοποίηση που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες προς τις γυναίκες και κυρίως τις υποψήφιες. Πραγματικά είναι απαράδεκτο τις μέρες που ζούμε και προσπαθώντας να έχουμε ισότητα από την καθημερινότητά μας, να έχουμε τέτοιες προσλαμβάνωσες από την κεντρική πολιτική σκηνή. Ναι, όντως βγάζουν γυναίκες από τα ψηφοδέλτια, γυναίκες οι οποίες επέλεξε ο κόσμος με την ψήφο του, γιατί τις πίστεψε, γιατί τις ήθελε, γιατί γνωρίζει τι θα κάνει πάνω κάτω κάθε γυναίκα από αυτές που ψήφισε και τις αντικαθιστούν με άλλους, εγώ δεν θα πω όχι ικανούς, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι η ετιμιγορία του κόσμου, του λαού. Αυτοί οι άνθρωποι. Μπορεί να μην είναι παράνομο αυτό που κάνουν, αλλά να μην ξεχνάμε ότι είναι ανήθικο. Και δεν πρέπει να λειτουργούμε έτσι. Πρέπει να είμαστε αρρωγοί σε κινήσεις που κάνουν αυτές οι γυναίκες και να τις ενισχύουμε, όχι να τις αποθαρρύνουμε. Η πρόεδρος Εύα Βαλασίδου τόνισε πως με αυτόν τον τρόπο οι περισσότερες γυναίκες αποθαρρύνονται και δεν βάζουν υποψηφιότητα στις εκλογές. Να επικοινωνούμε τα προβλήματά μας, να μην τα μιλάμε μεταξύ μας, να μην μένουν στην παρέα. Να βγούμε και να διεκδικήσουμε όπως αυτές οι γυναίκες πραγματικά βγήκαν και διεκδίκησαν, το επικοινώνησαν. Έτσι το μάθαμε κι εμείς. Έτσι πήραμε κι εμείς θέση για αυτό το πράγμα. Αν δεν το λέγανε και έμενε στα πλαίσια της γειτονιάς τους, της οικογένειάς τους, δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε θέση. Έτσι πρέπει να κινητοποιηθούμε όλες οι γυναίκες και οι σύλλογοι, όπως είμαστε εμείς, και η Γενική Γραμματεία Ισότητας, όλοι κατά αυτής της τακτικής. Οι γυναίκες έχουμε λόγο, άλλωστε μας ζητούν να κατέβουμε στην πολιτική. Μετά από αυτά, ποια γυναίκα θα θέσει τον εαυτό της σε ψήφο, όταν βλέπει ότι δεν αξιολογείται όπως πρέπει? Βέβαια αποθαρρύνονται, εννοείται. Θεωρούνται ότι είναι εργαλεία, ότι χρησιμοποιούνται. Πολύ χαρακτηριστικά, μία από αυτές τις κυρίες είπε την εξής κουβέντα. Έκανα το λαγό. Όχι, ούτε το λαγό θέλουμε να κάνουμε, ούτε να μας εμπέζουν έτσι. Θέλουμε να πάρουμε αυτό που μας αξίζει. Και αυτές οι κυρίες πήραν πραγματικά ψήφους πολλούς, πάνω από 6.000 κάποιες, και αυτή τη στιγμή δεν είναι καν στα ψηφοδέλτια. Αξίζει να σημειωθεί πως θα πραγματοποιηθούν διάφορες δράσεις και ενημερώσεις για τέτοιου είδους ζητήματα, ώστε να επικοινωνηθεί το ζήτημα και να επιληθεί με κάποιον τρόπο. Σαν Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Φίλων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, σκοπός μας είναι να αναδεικνύουμε αυτά τα προβλήματα, να τα επικοινωνούμε με τον κόσμο, να κάνουμε δράσεις και να ενημερώνουμε τις γυναίκες και να μην αφήνουμε τέτοιες τακτικές κάτω από το χαλάκι.